Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Τσουτσοκλίδη, επικεφαλή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, για να συζητήσουμε λίγο τα θέματα του κορονοϊού σε σχέση με την Ευρώπη, πώς αντέδρασε και τι μπορούμε να περιμένουμε για το αύριο. Κύριε Τσουτσοκλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας καταρχάς που είστε σήμερα εδώ. Μας ακούτε, καλημέρα. Γεια σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πώς αντιμετώπισαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όλη αυτή την πανδημία συνολικά. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο απορρίθμισε την οικονομία και τη ζωή των ανθρώπων σε πλανητικό επίπεδο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό στην Ευρώπη. Αυτό που μπορώ να πω είναι να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πρακτικού χαρακτήρα. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την ευθύνη για ζητήματα υγειονομικά. Δηλαδή, αυτά παραμένουν στην ευθύνη των χωρών μελών. Δεύτερον, ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένη, είναι δομημένη για να αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα. Παρά τα αυτά, το γεγονός ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκόλυνε αποφασιστικά σε ορισμένα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως τα παίρνουμε σαν δεδομένα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψε την απρόσκοπτη ροή όχι μόνο υγειονομικού υλικού αλλά και βασικών καταναλωτικών αγαθών μέσω της εσωτερικής αγοράς και έφτασαν στα καταστήματά μας και δεν αντιμετωπίσαμε ζητήματα επάρκειας, αυτό είναι επίτευγμα του οικοδομήματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, πέραν αυτών των ουσιαστικών παρεμβάσεων, εκεί που νομίζω θα κριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν περισσότερο να κάνουν με την επανεκκίνηση της οικονομίας και την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα. Εκεί πραγματικά νομίζω είναι η συζήτηση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο? Νομίζω δεν έχει σημασία να πιθανολογούμε τέτοια πράγματα, διότι στην πραγματικότητα αυτό που καταφέραμε είναι να συμμαζευτεί όλη αυτή η ιστορία στο βαθμό που ήταν αυτό έφικτο. Είδαμε ότι έχουμε διαφορετικές επιδόσεις των υγειονομικών αρχών σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, ακόμα και μέσα στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και τις αποφάσεις που πήραν οι εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι και τελικά, όπως σας είπα, αρμόδιες. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία πολύ σημαντική κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βρεθούν οι πόροι για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μία ύφεση άνευ προηγουμένου η οποία έρχεται από το lockdown το οποίο είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Σχετικά με αυτό τώρα πρόσφατα ανακοινώθηκε ένα μεγάλο πακέτο στήριξης όλων των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι αυτό θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα προχωρήσει δηλαδή? Η διαδικασία, η αποκλειστική αρμοδιότητα της έγκρισής του βεβαίως δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει και αποφασιστική σημασία θα είναι η διαπραγμάτευση η οποία θα διεξαχθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, δηλαδή μεταξύ των χωρών μελών. Εκεί, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν χώρες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ επιφυλακτικές γιατί θεωρούν το πακέτο von der Leyen, την πρόταση von der Leyen ως εξαιρετικά γενναιόδορη και θα θέλανε να υπάρξει μια πολύ πιο επιφυλακτική πρόταση όχι μόνο ως προς το απόλυτο μέγεθος των αριθμών αλλά και στο πώς δομείται αυτό το πακέτο, πόσα είναι δηλαδή επιχορηγήσεις και πόσα είναι δάνεια. Από την άλλη πλευρά οι χώρες του Νότου οι οποίες επλήγησαν είχαμε μεγάλες περιπτώσεις όπως η Ισπανία και η Ιταλία ασφαλώς έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, οπότε εκεί θα υπάρξει μια διελκυστίνδα. Αυτό που έχει σημασία ως προς τη βάση του ερωτήματός μας για το τι θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ ενός εξαιρετικά γενναιόδωρου πακέτου. Πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη φύση του έχει πιο προωθημένες θέσεις σε αυτά τα ζητήματα, πιο φιλοευρωπαϊκές, ευνοεί ζητήματα όπως η αμοιβαιοποίηση του χρέους
με την έκδοση κοινών ομολόγων. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό που θα σταθεί εμπόδιο. Απέναντίας θα είναι μια δύναμη για να έχουμε πιο προωθημένη, πιο ενοποιημένη αντίδραση της Ευρώπης στο ζήτημα αυτό. Ένα μεγάλο ζήτημα για την επόμενη μέρα στην κανονικότητα ή για την επόμενη μέρα στην οικονομία, θα λέγαμε καλύτερα, είναι το πώς θα κινηθεί ο ελληνικός τουρισμός. Τι μήνυμα θα στέλνατε στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, οι οποίοι σκοπεύουν να έρθουν στη χώρα μας φέτος αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι? Η Ελλάδα ήδη έκανε μια εξαιρετική καταγραφή με την επίδοσή της στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι βρισκόμαστε, ότι είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ότι είμαστε αντικείμενο του συντονισμού στο πλαίσιο που υπάρχει μια στρατηγική εξόδου και ανοίγματος των ταξιδιών κλπ. Τρόπον την να μας δίνει και ένα άιζο. Μας δίνει, αν θέλετε, μια σφραγίδα ότι τηρούμε κάποιους κανόνες οι οποίοι σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι βέβαιο ότι έχουν την ίδια αξιοπιστία. Άρα νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το τομέα είναι εξαιρετικά επωφελής, ούτως ώστε οι επισκέπτες μας, οι ενδυνάμοι επισκέπτες μας, να αισθάνονται πιο ασφαλείς σε αυτή τη χώρα. Τώρα, κύριε Τσουτσοκλίδη, τι θα πρέπει να περιμένει ένας Ευρωπαίος πολίτης από την Ευρώπη την επόμενη μέρα? Τα προβλήματα είναι αρκετά από τον που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός και μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για το εργασιακό μέλλον χιλιάδων Ευρωπαίων. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον θέμα? Το προτινόμενο πακέτο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, το οποίο άρρηκτα συνδέεται και με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο το δημοσιονομικό για τα επόμενα 7 χρόνια, είναι νομίζω και το κλειδί στο να βρεθούν οι πόροι οι οποίοι θα αιμοδοτήσουν αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη δεν δίνει μόνο τους πόρους, αλλά μας δίνει και ένα σαφές στίγμα για το πώς πρέπει να μετασχηματιστεί η ευρωπαϊκή οικονομία και κατά συνέπεια και πώς πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα εποχή και η ελληνική οικονομία. Θα πω ενδεικτικά ότι έχουμε δύο κρίσιμες κατευθύνσεις. Πρώτον, η ψηφιοποίηση της οικονομίας. Νομίζω κάναμε βήματα στη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, η Ευρώπη ξεκινάει στην πραγματικότητα μια τεράστια προσπάθεια, ούτως ώστε μέσω της Πράσινης Συμφωνίας να μπορέσει να προσαρμοστεί στα μέτρα τα οποία θα χρειαστούν για να αντιμετωπιστεί η απειλή της κλιματικής αλλαγής. Αυτό βεβαίως είναι ένας τεράστιος μετασχηματισμός, ο οποίος θα έχει κάποιους οι οποίοι θα χάσουν κάποιες παραδοσιακές δραστηριότητες οι οποίες είναι επιβαρυντικές για το περιβάλλον, αλλά παρουσιάζει και τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες, τις οποίες η χώρα μας θα πρέπει να αδράξει, ξεπερνώντας ενδεχομένως οποιαδήποτε αντικίνητρα υπάρχουν προς τέτοιο είδους επενδύσεις, και να μπορέσει να προσαρμοστεί κατά το δυνατόν γρηγορότερα σε μια οικονομία με μικρότερο αποτύπωμα περιβαλλοντικό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες. Για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, πρέπει σίγουρα να βρούμε το εμβόλιο, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα φάρμακα που θα αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Σε αυτή την κατεύθυνση, τι έχει κάνει η Ευρώπη για να στηρίξει την έρευνα? Η Ευρώπη ήδη από την αρχή κινήθηκε δραστήρια στο να μπορέσει να υπάρξει ένα συντονισμός των επιμέρους προσπαθειών σε επίπεδο χωρών μελών. Έχει συγκροτηθεί μια Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για αυτό το ζήτημα. Έχει ενεργοποιηθεί και δίνονται περισσότεροι πόροι στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και συμμετέχει ενεργά χρηματοδοτώντας διάφορες προσπάθειες που γίνονται για την ανακάλυψη είτε του εμβολέου είτε διαφόρων αντιοικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο. Η Ευρώπη πρωταγωνίστησε στην συνάντηση που έγινε αρχές Μαΐου για τη συνάντηση δωρητών
όπως λεγόταν, για να μαζευτεί ένα ποσό σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο για να βρεθεί το εμβόλιο. Ήδη η πρώτη συνάντηση αυτή αρχές Μαΐου εξασφάλισε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ευρώπη θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση να πρωταγωνιστεί, διότι αντίθετα με άλλα σημαντικές δυνάμεις του πλανήτη, οι οποίες έχουν μια αμφιλεγόμενη αντιμετώπιση για την κρισιμότητα αυτού του ζητήματος, είδατε ότι διστάσαν να πάρουν μέτρα, η Ευρώπη έχει ένα συντεταγμένο τρόπο, γνωρίζει την κρισιμότητα του ζητήματος και χωρίς καμία αμφιβολία και ταλάντευση εργάζεται για να ανακαλυφθεί το ταχύτερο δυνατό το εμβόλιο, το οποίο θα μας επιτρέψει να γυρίσουμε με πιο στιβαρό τρόπο στην κανονικότητα. Πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το γραφείο στην Αθήνα, ποιες είναι οι δράσεις του, τι ακριβώς κάνει, τι εξυπηρετεί και πώς μπορούν να βοηθηθούν οι Έλληνες πολίτες εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Δύο λόγια γι' αυτό. Η αποστολή του γραφείου μας είναι κατά το δυνατόν να συνδέσει την δημόσια συζήτηση, τη δημόσια σφαίρα, αν θέλετε, της χώρας μας με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα τι. Το πώς μαθαίνει ο πολίτης τι συμβαίνει στη δημόσια ζωή, πώς διαμορφώνει μια έγκυρη άποψη για το τι συμβαίνει στη δημόσια ζωή και πώς εκφράζει τη δική του συμμετοχή σε μια ευρύτερη δημοκρατία. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, ακούγεται σύνθετο ίσως και θεωρητικό, αλλά υπάρχουν πρακτικοί τρόποι με τους οποίους προσπαθούμε να ενημερώσουμε το ελληνικό κοινό, να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να καταλάβει για παράδειγμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποκαθιστά την νομοθετική εξουσία σε εθνικό επίπεδο, αλλά τη συμπληρώνει κατά έναν τρόπο αποφασιστικό, διότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία, για παράδειγμα, καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να νομοθετήσει αποτελεσματικά. Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν πλανητική διάσταση. Η υπόθεση του κορονοϊού νομίζω ότι είναι ένα κραυγαλαίο τέτοιο παράδειγμα. Δεν επρόκειτο ποτέ μια χώρα, όχι μόνο του μεγέθους της πατρίδας μας, αλλά ακόμα και η γερμανική οικονομία, να έχει το μέγεθος που θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχει από μόνη της αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Δεν θα μπορούσε ποτέ, ενδεχομένως, να έχει το μέγεθος της έρευνας που μπορεί να συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα δεν θα μπορούσε να έχει αρκετά ισχυρή φωνή σε αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν σε συνδυασμό με άλλες μεγάλες δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα κλπ, εποφελία της κοινής μας μοίρας της ανθρωπότητας. Άλλο τέτοιο μεγάλο παράδειγμα είναι, νομίζω, η Πράσινη Συμφωνία. Το γεγονός ότι απειλείται το κλίμα σε όλο τον πλανήτη και το ότι υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν το πιστεύουν αυτό το πράγμα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι διατεθειμένες να πάρουν το οικονομικό και το πολιτικό κόστος για να πάρουν τα μέτρα για αυτό το πράγμα, διαφέρει ριζικά με την τοποθέτηση την οποία ευνοούν οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες, και επιτρέπουν ή υποδεικνύουν στην ευρωπαϊκή ηγεσία να πάρει μέτρα αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, το γεγονός ότι βρισκόμαστε κι εμείς μέρος αυτής της συζήτησης, τι απαιτεί. Απαιτεί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι και των οποίων η φωνή, μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, μπορεί να ακουστεί ήχηρα στα ευρωπαϊκά όργανα, ούτως ώστε να συνδιαμορφώσει τις αποφάσεις αυτές. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κλείνοντας, είναι το εξής. Ας σχολιάσω πρώτα κάτι και μετά να σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα ξέρουμε καλά ότι εμπιστεύεται σε προσωπικό επίπεδο την ασφαλιστική αγορά, αλλά φαίνεται πως δεν έχει την ίδια διάθεση, να το πω έτσι, να στηρίξει την ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Αν και η
Τωρινή κυβέρνηση δείχνει πως σκέφτεται διαφορετικά. Στην Ευρώπη, σε αντίθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλοί ευρωβουλευτές έχουν συζητήσει θέματα, εκθέσεις, έρευνες, προτάσεις που έρχονται από αυτόν τον κλάδο και τον αντιμετωπίζουν σαν έναν πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο κλάδο της οικονομίας. Τι θα μπορούσε να κάνει το γραφείο εδώ στην Ελλάδα, ώστε στο πλαίσιο της σύγκλησης οικονομιών και αντιλήψεων να μεταδώσει και στη χώρα μας αυτή την θετική στάση που έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τον ασφαλιστικό κλάδο και το θεσμό της ασφάλισης? Νομίζω η απάντηση που σας έδωσα στο προηγούμενο ερώτημα εν μέρη φωτίζει και αυτό το προβληματισμό. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή νομοθετεί σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο, μπορεί να ασχοληθεί με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν είναι όρημα για να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. Έχει επίσης μια τεχνογνωσία από μια πολύ ισχυρή δημόσια διοίκηση που μπορεί να έχει ένα νομοπαρασκευαστικό δυναμικό διαφορετικό από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Έχει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή η δημόσια συζήτηση σε επίπεδο ευρωπαϊκό έρεται πάνω από ενδεχόμενες αντιδράσεις που πολλές φορές τελματώνουν τις αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, μπορεί λοιπόν να πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι αποφασιστικού χαρακτήρα, ρυθμίζοντας με έναν τέτοιο τρόπο όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένες σε αυτή την περίπτωση και της ασφαλιστικής αγοράς, εις τρόπον που και να ευνοεί το κοινό συμφέρον, τη συνολική ευημερία υπεράνω κάποιων αντιδράσεων που μπορεί να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά και να μπορεί να βάζει πρότυπα τα οποία περνάνε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, η δουλειά μας το να ενημερώνουμε τους Έλληνες πολίτες, στην πραγματικότητα επικονιάζει, θα έλεγα, με έναν τρόπο δημιουργικό και τη συζήτηση σε κάθε χώρα μέλος. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτού του είδους τις συζητήσεις τις οποίες προκαλούμε, αυτές τις πλατφόρμες που δίνουμε στους ευρωβουλευτές μας για να πούνε, για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη ή για να ακούσουν τα αιτήματα διαφόρων κλάδων και να τα μεταφέρουν στην ευρωπαϊκή συζήτηση, είναι αυτό που μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μια συζήτηση που ψάχνει συνεχώς τον εξυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Αρκετά κατατοπιστικός. Εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε από εσάς και να ενημερώνουμε το κοινό μας. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να τα ξαναπούμε και να συζητάμε θέματα που αφορούν τη χώρα μας και την Ευρώπη. Θέλω και άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.